Στο προηγούμενο βίντεο είδαμε πως βάλαμε χειροκίνητα τις παροχές του συλλέκτε για να κάνουμε ένα γρήγορο υπολογισμό και να δούμε πώς προκύπτουν τα, τι υπολογισμοί γίνονται και πώς προκύπτουν τα αποτελέσματα. Στο βήμα αυτό θα βάλω τους πραγματικούς υποδοχείς, θα τους ολυνώσω στους συλλέκτε και θα δω πώς αλλάζουν τα αποτελέσματα και ποια είναι η καινούργια μου κατάσταση. Ξεκινάω λοιπόν, Θα, βάλω, θα ορίσω δωμάτια στο μοντέλο μου. Αν έχω, κτηριακή, αν έχω αρχιτεκτονική κάτωψη, μπορώ να την εισάγω και να πάρω πιο εύκολα τα, τα δωμάτια και τους χώρους και τους υδραυλικούς υποδοχή, όπως στις, στις θέσεις ακριβώς που τους έχει πάλι ο αρχιτέκτονας. Ε, αν δεν έχω, μπορώ να ορίσω από εδώ δωμάτια ή μπορώ να βάλω και ακόμα και τείχους για να έχω μια πιο ρεαλιστική απεικόνηση του κτηρίου μου. Ξεκινάω λοιπόν εδώ με ένα δωμάτιο, θα το ονομάσω λουτρό. Και θα βγάλω το, το ταμπελάκι του απ' έξω για να μην με ενοχλεί. Και θα φτιάξω και άλλο ένα δωμάτιο. Κάπου εδώ. το οποίο θα είναι η κουζίνα. Και αν θέλω μπορώ να αλλάξω και χρώμα στα δωμάτια για να τα ξεχωρίζω πιο εύκολα. Τώρα, στο λουτρό θα ξεκινήσω βάζοντας ε, μία μπανιέρα. Μία λεκάνη, ένα μπιντέ, βλέπω καθώς πλησιάζω στις, στα όρια του δωματίου, το, ο υδραυλικός υποδοχής έλκεται από τους τείχους για να με βοηθήσει πιο γρήγορα να ε, τοποθετήσω τα αντικείμενα. Θα βάλω ένα πλυντήριο ρούχων. Ας το βάλω κάπου εδώ. και ένα νητήρα. Μπορώ να βάλω και δύο βρύσες αν θέλω στο μπαλκόνι. Μία εδώ και μία εδώ. Και στην κουζίνα θα βάλω έναν νεροχύτη. Και ένα πλυντήριο πιάτων. Τώρα σειρά έχει να σωληνώσω όλους τους υποδοχείς στο συλλέκτη. Θα χρειαστώ μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά πόρτες για το κρύο νερό, ενώ για το ζεστό μία, δύο, τρεις, τέσσερις, τέσσερις πόρτες για το ζεστό. Ο συλλέκτης μου όμως εδώ βλέπω ότι έχει... Μία, 2, 3, 4, 5, 6 πότε για, για το κρύο νερό. Οπότε θα χρειαστώ έναν διαφορετικό συλέγκε, παίρνω έναν που να έχει 9 πόρτε, ε, δεν θα χρειαστώ όμω τόσε πολλέ ζεστέ. Οπότε θα πάω να αφέσω τι 5, και τώρα μπορώ να ξεκινήσω να ε, σωλιώνω. Παίρνω το εργαλείο τη μονήσνα. Θέλω σαν υψόμετρο τους 20 πόντους, ούτως ώστε οι σωλήνες μου να τρέξουν πάνω στο, στο πετό και κάτω από το γέμισμα της πλάκας και ξεκινάω να σωληνώνω. Μπορώ να ξεκινήσω ε, είτε από τον υποδοχέα είτε από το συλλέκτη, πάντοτε στα σημεία έλξης, όπου έλκεται το, το ποντίκι μου, είτε από το συλλέκτη λοιπόν από εδώ, και στην κουζίνα. Μπορώ να φέρω την σωλήνα όπως θέλω, αυτή είναι εύκαμπτη. Και στις βρύσεις. Μπορώ να ακολουθήσω οποιαδήποτε διαδρομή θέλω. Αντίστοιχα για το ζεστό νερό. Οπότε, για να δω τι έχω πετύχει και στο τρισδιάστατο, μπορούμε να το δούμε και από εδώ. Αυτή είναι η υδραυλική υποδοχή μου. Οι σωλήνες, όπως βλέπουμε, έχουν τρέξει μέσα στην πλάκα. Και αν έρθω και στο κατακόρυφο δίκτυο, και αυτό έχει ξανασχεδιαστεί, οι παροχές ε θα προκύψουν εκ νέου, αθρίζοντας τις παροχές των υποδοχείων σε... και μετατρέποντάς τις από λίτρα ένα λεπτό σε κυβικά ανά, ώρα. Βέβαια εδώ στο συλλέκτη θα πρέπει να τον γυρίσουμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχαμε δώσει την παροχή χειροκίνητα. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι η παροχή θα υπολογίζεται. Οπότε να, η καινούργια παροχή είναι 1, 54 για το, για το ζεστό και για το κρύο είναι αυτή η καινούρια παροχή. 4,572 και έχει υπολογιστεί και η παροχή αιχμής. Πάμε να το δούμε και στο κατακόρυφο. Να τα εδώ, τα καινούρια νούμερα. Και πάω και ε, στον τρίτο όροφο να φτιάξω και εκεί, ένα μικρό βεσέ για να ολοκληρώσω την εγκατάστασή μου. Με τον ίδιο τρόπο θα φτιάξω και εδώ ένα δωμάτιο και θα βάλω μία ντουζιέρα. Μια λεκάνη και έναν νυπτήρα, και α βάλω και δύο βρύσες εδώ πάλι στο μπαλκόνι. Εδώ θα χρειαστώ στο συλλέκτη μου τρία και δύο πέντε πόρτες για κρύο νερό και τρεις πόρτες για ζεστό νερό. Οπότε έρχομαι στον συλλέκτη, επιλέγω έναν με πέντε πόρτες και αφαιρώ δύο για να έχω τρεις ζεστό νερό. Και ξεκινάω πάλι να σωληνώσω με τον ίδιο τρόπο και πάλι στο ίδιο υψόμετρο το ορίζω χειροκίνητα ούτως ώστε να τρέξει η σωλήνα μέσα στην πλάκα. Βλέπουμε εδώ ότι καθώς εργαζόμαστε, το πρόγραμμα κάνει τις κατεβασιές των σωληνών από το συλλέκτη μέχρι μέσα στην πλάκα, μέχρι να καταλήξει στον υποδοχέα. Πάμε να το δούμε καλύτερα και σε πιο μεγάλο στο τρισδιάστατο. Για παράδειγμα στον νεροχύτη, έχει κατέβει από τον συγγνώμη, από τον υπτήρα, έχει κατέβει από τον από τον υπτήρα, έχει τρέξει μέσα στην πλάκα και σε ύψος 20 πόντων και μετά έχει ξαναανέβει για να συνδεθεί με την πόρτα του συλλέκτη συνδέω και τις βρύσες. και το ζεστό νερό. Οπότε έχουμε ολοκληρώσει την εγκατάστασή μας. Να και στο τρισδιάστατο μπορούμε να τη δούμε. Και αν έρθουμε στο κατακόρυφο διάγραμμα. Να το το ενημερωμένο κατακόρυφο διάγραμμα. Ε, μην ξεχάσουμε να βάλουμε επίσης και στον συλλέκτη του τρίτου ορόφου να τον γυρίσουμε να, έχει, να μην έχει χειρεκίνητες παροχές να, οι, οι παροχές να υπολογίζονται αυτόματα όπως είπαμε αυτό ανά πάσα στιγμή μπορούμε αν θέλουμε για τις δοκιμές μας να το αλλάξουμε δεν χάνονται τα οι παροχές που έχουμε βάλει ε, δεν, δεν υπάρχει, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάποια ζημιά δηλαδή μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το αλλάξουμε ας δούμε ξανά το κατακόρυφο. Στο πινακάκι μας εδώ έχουμε όλα τα, όλες τις λεπτομέρειες των υποδοχέων. Τα υδρονικά δέντρα πλέον είναι πιο σύνθετα, γιατί βλέπουμε ότι κάθε συλλέκτης κουβαλάει όλα τα στοιχεία που έχουμε συνδέσει πάνω σε αυτόν. Για το κρύο νερό και για το ζεστό νερό και έχουν υπολογιστεί και παροχέ, παροχές, παροχές αιχμής, ταχύτητες και πιθανώς, να, αν χρειαστεί το πρόγραμμα, θα μας αλλάξει, θα διαστασιολογήσει καινούρια σωλήνα και θα τη βάλει στην εγκατάστασή μας.